από πολύ καιρό. Να δώσουμε κάνα της ουσίας και ωραία θάμα και ωραία θάμα. Είχαμε ευκαιρίες και στα δύο είχαμε να κάνουμε περισσότερο αυτού. Έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι, καθαρό παιχνίδι, σε αυτό που έδειξε ο και ο Ιωνικός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κλείστηκε πίσω και κερδίσαμε, είναι και το ζήτημα. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα έχει δρόμο, πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια σοβαρότητα που είχαμε μετά το 2001. Οι δυνατότητες της ομάδας δεν είναι αυτές, έχουμε να δώσουμε πολλά περισσότερα και σαν άτομα και σαν ομάδα που εκεί θα ρίξουμε το βάρος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολλά λόγια, σοβαρότητα, πειθαρχία, το κεφάλι κάτω και για το επόμενο παιχνίδι με τον Διαγόρα τη Δευτέρα. Ένα μπράβο στον κόσμο που για μία ακόμη φορά μετά το 0-1 δεν σταμάτησε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού να μας δώσει την όθηση. Συνεχίζουμε λοιπόν για τη δεύτερα. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, ευχαρίστω. Αν όχι, θα παραχωρήσω τη θέση. Πολύ ωραία. Σήμερα πέσαν αρκετά νέα πρόσωπα στην δεκάδα. Είδαμε ένα διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταλογισμό της δεκάδας και κάποια παιδιά που ξεχώρισαν, δεν ξέρω αν είναι κάποια ιδιαίτερα αναφορά, κάτι για τον Παπουλή και τον Καπάτα. Για τον Καπάτα είστε και δύο φίλοι, τον Παπουλή. Όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, ότι τα παιδιά τα οποία ήρθαν θα δώσουν μια βοήθεια στα ίδια παιδιά που υπάρχουν εδώ στην ομάδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο. Γιατί όπως ξέρετε, δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε 10 ή σε 10 πίσω. Θέλω να δουλέψει μια εικόνα. Και είδα σήμερα πάλι ότι είχαμε απουσίες. Πάλι θα έχουμε απουσίες για το διάβολο. Το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να βασίζεσαι σε 10 ή σε 10 πίσω. Όλα τα παιδιά τα οποία και αυτά τα οποία αρχίζουν το παιδί και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν κατά τη διάρκεια του παιδιού, έκανε το ζητούμενο η βοήθεια. Την οποία δεν είναι.